Πάμε να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Παναγιώτη Κολοβέντζο, ο οποίος είναι ο αντιδήμαρχος της Μάνδρας. Καλή σας ημέρα. Δεν ξέρω εσείς τι εικόνα έχετε από την πυρκαγιά και πόσο δύσκολη είναι η διαχείρισή της αυτή τη στιγμή, κύριε Κολοβέντζο. Καλή σας ημέρα. Όπως γνωρίζετε από την αρχή, το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο. Και αυτό που συναντάμε συνεχώς γίνεται αναφυλάξεις εκεί που δεν περιμένουμε. Λοιπόν, είμαστε σε η κατάσταση είναι σε εξέλιξη, αλλά... Το βράδυ ήταν δύσκολο, κύριε Κολοβέντζο. Το βράδυ ήταν πολύ δύσκολο. Το βράδυ ήταν πολύ δύσκολο. Εκεί ήταν που έγιναν, σε αυτό το χρονικό διάστημα έγιναν πολλές αναζωπηρώσεις. Εκείνο το χρονικό διάστημα έγιναν πολλές αναζωπηρώσεις και είχαμε την ατυχία να γίνανε μεγάλες αναζωπηρώσεις στις κορυφές των βουνών. Εδώ μιλάμε για το Όρος Πατέρα και το Μακρύν Όρος και το Γκίνι. Είναι βουνά τα οποία είναι δύσβατα, με πυκνή βλάστηση και αδύνατη η προσέγγιση τους. Αυτή τη στιγμή, κύριε Κολοβέντζο, από την εικόνα που βλέπουμε, που δεν είναι μια καλή εικόνα, βλέπουμε πυκνούς καπνούς σε μια πολύ μεγάλη ακτίνα. Η φωτιά παραμένει στις κορυφογραμμές ή απειλούνται και οι οικισμοί αυτοί που εκκοινώθηκαν χθες το βράδυ? Λοιπόν, προληπτικά εκκοινώθηκαν οικισμοί. Ναι. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι δεν έχουμε θύματα, δεν έχουμε... δεν έχουν καεί σπίτια και πάνω σε πρώτο βαθμό εκεί πάνω επιχειρούμε. Λοιπόν, φαντάζομαι τώρα μιλάτε και με την πυροσβεστική συνδρομή της, βλέπουμε τα ελικόπτερα, θα έρθουν και καναντέρ αργότερα, τι σας λένε? Συνέχεια, είναι όλη, μπορώ να πω, όλη η δύναμη, η εναέρεια είναι στην περιοχή, αλλά είναι πολλά τα μέτωπα και διασπώνται. Και μεγάλη έκθεση εννοείται, έτσι. Και είναι και πολύ δύσκολο, μας έλεγε ο Δημήτρης Πανόπουλος, να επιχειρήσουν τα επίγεια μέσα στα σημεία εκείνα. Είναι πολύ δύσβατη περιοχή, είναι δύσβατη περιοχή. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτή η ακτίνα, όπως τη βλέπουμε από τη μία άκρη της φωτιάς στην άλλη, είναι πάνω από 30 χιλιόμετρα, αντιδήμαρχε? Ορίστε, λοιπόν, μπορώ να σας αφήσω λίγο, γιατί είμαι στο μέτωπο πάνω με τον Δήμαρχο. Ναι, βέβαια, σαφώς. Συνεχίζετε τη δουλειά σας και θα τα ξαναπούμε. Ωραία. Αυτή είναι η εικόνα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σίγουρα θα είναι άλλη μια μέρα για την οποία θα μιλάμε για τις φωτιές. Βλέπεις αυτή τη στιγμή τους καπνούς. Αυτό είναι το βασικό μέτωπο, αν έχω καταλάβει καλά από την εικόνα που μας δίνει ο Δημήτρης Πανόπουλος. Δυστυχώς, χθες πιστεύαμε, επειδή είδαμε και το μέτωπο της Κερατέας στην ουσία να σβήνει, πιστεύαμε ότι στα Βίλια η κατάσταση θα εξελιχθεί καλά, διότι εκεί όλα τα εναέρια μέσα είχαν πέσει, είχαν δώσει την προσοχή τους εκεί. Δυστυχώς έχουμε πάλι αναζωπήρωση. Είναι αυτό που λέγαμε. Είναι τόσο δύσβατο εκεί το δάσος. Είναι σχεδόν ζούγκλα. Δεν υπάρχουν δασικοί δρόμοι, δεν έχουν ανοιχθεί αντιπυρικές ζώνες. Οπότε δεν μπορούν να κάνουν τίποτα επίγεια μέσα. Ό,τι μπορούν τα εννιάρια μέσα. Τι να πούμε.